πεις πώς σου φαίνονται τα τηλεοπτικά πράγματα φέτος. 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 Τα προηγούμενα χρόνια ήταν καταπληκτικά, αλλά φέτος... Παρακολουθείς τηλεόραση. Παρακολουθώ, ναι. Κοίταξε, η τηλεόραση συμβαδίζει συνήθως με την εποχή και την κοινωνία. Υπάρχουν 5-6 μεγάλα κανάλια που παίζουν 24 ώρες τη μέρα πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν διάφορα. Έχει τύχει πράγματα να μου αρέσουν αρκετά, έχει τύχει πράγματα να μου είναι τελείως αδιάφορα, έχει τύχει πράγματα που λέω γιατί υπάρχουν. Μετά σκέφτομαι ότι η τηλεόραση είναι κάτι άλλο. Είναι μια συντροφιά σε κάθε σπίτι. Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτή η συντροφιά με τι ποιότητα δίνεται, γιατί δεν πρέπει να την παραβλέπουμε και την ποιότητα. Δηλαδή, έχουμε μάθει να λέμε εντάξει, τηλεόραση είναι, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, ή να γίνει όμως και παραγωγή, να βγάλει και αυτός ο κόσμος χρήματα, να ζήσουν κι αυτοί. Ναι, δεν μπορώ να πω να μην ζήσουν. Αλλά και το να βγαίνουν και. Έχει γίνει λίγο ευτελές το περιεχόμενο, με όλα αυτά τα παιχνίδια. Σε πολλά πράγματα. Επίσης, έχει γίνει το κυνήγι της ατάκας, το κυνήγι του αστείου. Πρέπει οπωσδήποτε μέσα στο λεπτό να πούμε και τρία αστεία. Πρέπει να είμαστε ευχάριστοι, να... Τι βλέπω ρε παιδί μου και πολλά προϊόντα τηλεοπτικά που να έχουν μια αλήθεια ωραία ανθρώπινη, όπως είναι και η Καθημερινή των Ελλήνων, που έχει μέσα και τη στεναχώρια και τη γλύκα και την αγάπη. Κάτι αυθεντικό. Και όλα, όλα. Αισθάνομαι ότι ούτε ρίσκο παίρνουν πολύ αυτοί που πρέπει να πάρουν, γιατί όπως είπαμε πριν, θεωρούν ότι το στανταράκι που θα τους φέρει, ας πούμε, νούμερα είναι αυτό, άρα ας μην το αλλάξουμε για 10 χρόνια. Και αφού στα 10 χρόνια καταλάβουμε ότι δεν μας δίνει, ρε παιδί μου, θα περάσουμε στο επόμενο που θα γίνει πάλι στανταράκι άλλα 10 χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει. Πιστεύει ότι το ένα κανάλι ακολουθεί την πορεία του άλλου, ή καλά. Πρέπει ένας να κάνει όχι, τη πιστεύω, διαφορά. Όχι, πιστεύω, είναι εμφανές. Πρέπει κάποιος να κάνει και τη διαφορά. Και όποιος κάνει διαφορά και παίρνει το ρίσκο, πολλές φορές δικαιώνεται. Αλλά μετά δεν το παίρνει πάλι κάποιος το ρίσκο. Δουλεύει με το ρίσκο που είχε πάρει ο άλλος. Εντάξει, αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Βέβαια στο κομμάτι που με αφορά περισσότερο που είναι η μυθοπλασία, αν πρέπει να μιλήσω σαν ηθοποιός, γιατί πριν μίλησα σαν τηλεθεατής, σαν ηθοποιός θα προτιμούσα να γίνονται περισσότερες και πιο προσεχμένες δουλειές. Φέτος έχεις ξεχωρίσει κάποια δουλειά, αν έχεις προλάβει να παρακολουθήσεις κάτι που να σου κέρδισε το ενδιαφέρον, να πεις «Α, θα καθίσω να το δω αυτό» ή «Ότι προλαβαίνω». Τώρα έφτασα να λέω αυτό που κάποτε το βλέπα στη τηλεόραση και λέω καλά είναι δυνατόν ο ηθοποιός και δεν λέει ότι δεν βλέπει μια συγκεκριμένη σειρά. Ναι, μεν βλέπω τηλεόραση, αλλά όντως με τα προγράμματα που έχω δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Μου αρέσει όμως να βλέπω γιατί χαζεύω και συναδέλφους που είτε τους ξέρω είτε δεν τους ξέρω και είναι μια ευκαιρία λίγο να ψυχανεμιστώ τι συμβαίνει. Οπότε τα έχω παρακολουθήσει όλα. Δηλαδή την Τζέννη Θεωνά που είναι στα... και τον Νίκο τον Προσανίδη που κάνουν τα... το Για Πάντα Παιδιά στο Open, το έχω δει. Του Γιάννη του Μπέζου το, και του Ανδρέα Μορφωνιού τη Φριτέζα με τον Πάνη τον Μουρατίδη μου αρέσει. Ναι, εντάξει, τα χαζεύω. Μου αρέσει, ας πούμε, που τώρα η ΕΡΤ κάνει μια σειρά εποχής. Μου αρέσει να γίνονται και τέτοια πράγματα, ένα ωραίο βιβλίο. Κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Να δούμε κι εμείς κάτι και κάτι που δεν θα το διαβάσει ένας, που δεν θα μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, να το δει. Ένα παιδί, ένας νέος, ένας μεγαλύτερος. Που δεν είχε την ευκαιρία ή δεν έτυχε να. Και μπορεί από αυτό μετά να πάρει να διαβάσει και 5 βιβλία. Αυτό θα ήθελα και περισσότερες τέτοιες δουλειές. Μου αρέσουν οι δουλειές που γίνονται, αλλά θέλω και το κάτι διαφορά, διαφορετικό. Μια... Να έχει μια ποικιλία. Ένα κερασάκι στην μπουρδα, ας πούμε. Ναι, ναι. Φέτος εσύ, μάλλον την επόμενη σεζόν, ετοιμάζεις κάτι τηλεοπτικά, υπάρχει κάτι. Κοίταξε, συζητάω διάφορα πράγματα. Δεν έχει κλείσει κάτι, οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αλλά γενικότερα δεν κάθομαι στα πράγματα. Σε ενδιαφέρει όμως η τηλεόραση. Με ενδιαφέρει με καλές συνθήκες. Όλα με ενδιαφέρουν με καλές συνθήκες και τίποτα δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχει καλές συνθήκες. Ούτε το θέατρο δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχει καλές συνθήκες. Προτιμώ να μείνω εκτός δουλειάς άμα δεν βρω κάτι που να με εκφράζει. Και αντίστοιχα και στην τηλεόραση και στο σινεμά. Δεν κάνω ποτέ τίποτα. Ακόμα και στις δύσκολες εποχές μου οικονομικά. Δεν πήγα πίσω τα θέλω. Τα καλλιτεχνικά. Και δεν θέλω να το κάνω ποτέ. Θέλω, το είχα πει και όταν ξεκινούσα, που σκεφτόμουν πολλές φορές και έλεγα ότι αν ποτέ προχωρήσω σε αυτή τη δουλειά, θέλω να μην ξεχάσω αυτό το ρομαντισμό που τη βλέπω τώρα και τον αυτορμητισμό.
Και αυτές τις κουβέντες με τον εαυτό μου δεν θέλω να τις ξεχνάω. Κάνεις συχνά κουβέντα με τον εαυτό σου? Πολύ. Σε βάζεις τη θέση σου έτσι αρκετές φορές? Και πότε αυστηρά, αλλά και όχι πάντα με το μαστίγιο, γιατί πολλές φορές μαστιγώνουμε τον εαυτό μας και νομίζω ότι πρέπει και να τον αγαπάμε. Να τον κρίνουμε αυστηρά, αλλά με αγάπη. Και αυτό κάνω. Υπάρχουν φορές που μπορεί να έχεις παρασυρθεί από κάποιον άλλον, να κάνει, από ένα φίλο, να κάνεις κάτι, όπως στην ταινία για παράδειγμα, που φύγανε ξαφνικά να μείνουν σε ένα νησί. Φυσικά. Μ' αρέσουν πολύ τα προγραμμάτιστα. Ενώ στη δουλειά μου έχω πάρα πολύ πρόγραμμα και θέλω πάρα πολύ να κινούμαι με πρόγραμμα, γενικότερα είμαι στη ζωή μου εκτός. Μου αρέσουν πολύ τα αυθόρμητα, τα τυχαία και αυτά που μυρίζουν ζωή, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, μου έχει συμβεί πολλές φορές. Αλλά μου έχει συμβεί και στη δουλειά, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι αυτό ρώτησες, να κάνω κάτι επειδή δύο-τρεις δικοί μου, έτσι όπως το ακούσανε, με ψήσανε ότι θα είναι καλό. Οπότε το έκανα γιατί το άκουσα έτσι από τους φίλους μου ή από τους συγγενείς μου. Το αποτέλεσμα? Συνήθως με δικαίωνε, αλλά κάπου τύχει και φορά, όχι να μην. Αλλά δεν πειράζει, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, με την επικαιρότητα ασχολείσαι, παρακολουθείς γενικότερα τι βλέπεις ειδήσεις ή προτιμάς να διαβάζεις μέσα από το ίντερνετ? Τώρα, να σου πω, ενημερώνομαι κυρίως από το ίντερνετ και προσπαθώ να βλέπω και διαφορετικές γνώμες πάνω στα θέματα, γιατί παλιά πιστεύω ότι διαβάζοντας μια είδηση ξέρω τι έγινε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σε όλα τα πράγματα πρέπει να διασταυρώνεις την πληροφορία. Οπότε το κάνω. Και γενικά, ναι, όπως είπα, επειδή και τηλεόραση βλέπω, αλλά και στο ίντερνετ μπαίνω πολύ τακτικά, νομίζω ότι παρακολουθώ και την επικαιρότητα. Με τα social media έχεις καλή σχέση? Facebook, Instagram? Όχι πάρα πολύ. Έχω ένα fan page το οποίο εντάξει, το κοινό, αλλά με έχει υποχτήσει λίγο η κατάσταση social media. Παρότι δεν, ας πούμε, δεν έχω κάνει Instagram. Πιστεύεις ότι γίνεται κατάχρηση από πάρα πολλούς, έτσι? Σίγουρα γίνεται, αλλά εμένα προσωπικά με έχει υποχτήσει. Λίγο πάλι νομίζω ότι υπάρχει το κυνήγι της καλής φωτογραφίας, της καλής ατάκας, ότι πρέπει να φαίνομαι εκεί για να υπάρχω. Ότι και στη δουλειά που θα με δούνε ή αν θα με πάρουν ή μετράνε πόσους followers έχω, αρνούμε. Αρνούμε η αξία μου να μετρηθεί με τους followers μου. Είναι πλέον και επάγγελμα, έτσι. Ναι. Είναι... Εντάξει, αυτό δεν το κατακρίνω, αλλά το μπούχτισμα της κατάστασης από όλους και συνέχεια αυτό. Υπερπληροφόρηση. Και για τη ζωή. Ναι, λίγο με δείτε το Instagram, ας πούμε, σου λέω, πολλοί μου λένε γιατί δεν κάνεις, πρέπει να κάνεις τη δουλειά, αυτά. Όλο λέω, ναι, θα δω. Αλλά μετά καταλήγω ότι δεν θέλω. Τώρα μπορεί σε λίγο καιρό να έχω. Και όλα αυτά που λέω να πάνε στράφη. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω μπουχτισμένος λίγο την κατάσταση social media. Λοιπόν, εμείς είμαστε από ένα blog, όπως σου έχω πει, από... είναι για ομορφιά, υγεία. Εσύ τον εαυτό τον προσέχεις γενικότερα? Τον προσέχω. Τα τελευταία χρόνια τον προσέχω. Τον προσέχεις ή σε προσέχουν? Έχεις τον χρόνο να ασχοληθείς εσύ ο ίδιος ή κάποιος άλλος σε βάζει? Πώς να με προσέξουν? Κυρίως εγώ με προσέχω. Μήπως σου ετοιμάζουν, ας πούμε, σήμερα το πρόγραμμα τη διατροφή σου? Α, όχι, αλλά. Όχι, δεν έχω, όχι. Αλλά προσέχω διατροφή μου εδώ και χρόνια και ειδικά για τη δουλειά μου. Προσέχω και το σώμα μου γιατί είναι το εργαλείο μου. Και ναι, προσέχω γιατί και με τη δουλειά αυτή, με τα καθημερινά βαψίματα, τα ωράρια τα περίεργα που μπορεί να έχει ξενύχτη και πρωινό ξύπνημα και ξανά το ίδιο. Ένα ανώμαλο ωράριο. Αυτό. Έχω αρχίσει να θέλω να προσέχω τον εαυτό μου, την επιδερμίδα μου, την υγεία μου. Οπότε ναι, το κάνω. Η εμφάνιση είναι κάτι που μετράει στο χώρο? Η εμφάνιση, εννοώντας, για μένα μετράει η εμφάνιση με την έννοια της υγείας. Για μένα αυτό είναι η ωραία εμφάνιση. Η ομορφιά είναι εντελώς υποκειμενικό. Μου αρέσουν πράγματα που μπορεί αντικειμενικά να μην θεωρούνται όμορφα. Μου αρέσουν πολύ οι ατέλειες στους ανθρώπους. Αλλά γενικά σαν εμφάνιση θα έθετα το ότι είναι για μένα υγεία. Αυτού του τύπου εμφάνιση ναι με αφορά. Το να είμαι αντικειμενικά όμορφος, να έχω τις γωνίες που πρέπει, το κούρεμα και το τέτοιο που πρέπει, όχι, δεν είναι σε αυτά τα πλαίσια, δεν με αφορά. Να είμαι περιποιημένος, καθαρός, μέσα και έξω, ναι, αυτό. Και προσωπικά, αλλά και από το Happy, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ, ήταν μια υπέροχη κουβέντα και ξέρεις ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που ξεκινάτε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι. Φαίνεται από την αρχή ότι θα είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ περιποιημένο και είμαι σίγουρος ότι έτσι όπως σας είδα που κάνετε και τη συνέντευξη με τη αγάπη και πόσο
οργανωμένα νομίζω θα πάτε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύτερα για το Too Happy, ας πούμε. Να είστε too happy. Ευχαριστούμε σε κάθε επιτυχία, σε κάθε εγχείρημα. Με το καλό να ολοκληρωθούν οι παραστάσεις και να πάρουν και παράταση αν χρειαστεί. Και με την ταινία όλα τα καλύτερα. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ.